Το παρόν είναι το τρίτο βίντεο σχετικά με την κλιματική αλλαγή, τις πρόσφατες πλημμύρες και την χειραγώγηση του καιρού μέσω του HARP. Πιστεύετε μήπως ότι οι πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες σε Θεσσαλία και Αττική είναι επίσης συμπτώσεις ή απόρρια της κλιματικής αλλαγής, όπως μας βομβαρδίζουν οι πολιτικοί και τα κανάλια? Αν είδατε τα προηγούμενα βίντεό μου, αναφέρομαι μέσω ποιου τρόπου προβαίνουν σε χειραγώγηση του καιρού και πώς δημιουργούνται αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Σήμερα θα δώσω κάποιες ακόμα σχετικές πληροφορίες που δικαιολογούν τις πλημμύρες. Μέσω του HARP μπορούν να δημιουργήσουν τέτοιου μεγέθους σύννεφα που να προκαλέσουν έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις με πλημμύρες πάνω από συγκεκριμένες περιοχές που θα ορίσουν εκείνοι. Πιστεύετε τώρα ότι είναι σύμπτωση ότι πλημμύρισε ο κάμπος της Λάρισας, ο πιο πλούσιος κάμπος της χώρας που αποτελεί την Εθνική Συνταποθήκη και όχι μόνο? Πιστεύετε ότι είναι σύμπτωση ότι όλες οι καλλιέργειες καταστράφηκαν? Είναι σύμπτωση ότι πνίγηκε ο μεγαλύτερος τροφοδότης της χώρας σε αγροτικά προϊόντα, κρέας, γάλα, τυρί και άλλα, και θάφτηκε κάτω από τις λάσπες το 5% του ΑΕΠ? Είναι σύμπτωση μια καταστροφή ανυπολόγιστης αξίας τόσο για τους αγρότες όσο και για τις επιπτώσεις που θα έχει στην εθνική οικονομία? Μήπως να πιστέψουμε την κυρία Βούλτεψη, η οποία εν μέσω πυρκαγιών είπε ότι η κλιματική αλλαγή ήρθε πιο νωρίς και πολύ πιο απότομα από ό,τι περιμέναμε στην Ελλάδα? Θα ξαναπώ ότι δυστυχώς δεν υπάρχει ανικανότητα των πολιτικών. Υπάρχει ατζέντα φυσικών καταστροφών και φτωχοποίησης του λαού που ακολουθείται με θρησκευτική ευλάβεια, και το άσχημο είναι ότι το κάνουν με μεγάλη επιτυχία. Η ακρίβεια στην Ελλάδα δεν έχει φτάσει ακόμα στα επίπεδα που θέλουν οι διοικούντες και τα αφεντικά τους. Μετά από αυτή την καταστροφή, οι εισαγωγές που θα ακολουθήσουν στα σιτηρά, στα βαμβάκια, γαλακτοκομικά και σε πολλά ακόμα βασικά είδη της διατροφής μας, θα εκτοξεύσουν κι άλλο τις τιμές και θα φτωχύνουν επιπλέον τον Έλληνα. Μέχρι τώρα είχαμε τον πόλεμο στην Ουκρανία σαν άλοθη για την ακρίβεια σε ενέργεια και τρόφιμα. Τώρα θα προσθεθεί ακόμα ένας βάσιμος λόγος: η κλιματική κρίση στην Ελλάδα. Η πλημμύρα της Αθήνας δε, γιατί πιστεύετε ότι έγινε? Μήπως για εκφοβισμό? Θυμηθείτε τα περιοριστικά μέτρα που έρχονται σύντομα. Θα έχουμε τόσο ενεργειακούς εγκλεισμούς, όσο και εγκλεισμούς για τη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Ας επανέλθουμε στη χειραγώγηση του καιρού. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μία εταιρεία με την επωνυμία 3ΔΑΕ, η οποία από το 1981 συμμετέχει ενεργά σε διάφορα προγράμματα τροποποίησης καιρού, και μάλιστα η εταιρεία αυτή έχει πληρωθεί πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πριν από 6 με 7 χρόνια για να προσφέρει τις υπηρεσίες της για προστασία των αγροτικών περιοχών, δηλαδή αποτροπή βροχών με βομβαρδισμό νεφών κλπ. Αυτό είναι κάτι που γίνεται εδώ και πολλές δεκαετίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Τώρα, το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί η κυβέρνηση δεν έκανε κάτι, ή μήπως έκανε? Σε κάθε περίπτωση, είτε έκανε είτε όχι, το HARP της Ουκρανίας και της Κύπρου έκαναν καλά τη δουλειά τους. Το πιο λυπηρό όμως όλων είναι οι άνθρωποι που πνίγηκαν στις πλημμύρες της Λάρισας και του Παλαμά. Μιλάμε για δεκάδες ανθρώπους. Δεν ξέρω αν θα μάθουμε ποτέ τον πραγματικό αριθμό αυτών που χάθηκαν. Η εντολή της είναι τα ΜΜΕ να αποσιωπήσουν τα πάντα. Φέτος το χειμώνα έχουμε να δούμε πολλά. Δυστυχώς αυτή είναι η πολιτική μας. Μας καίνε, μας πνίγουν, μας κλέβουν, μας σκοτώνουν, μας εξαπατούν, μας εκβιάζουν, μας εξυβρίζουν, μας απαξιώνουν, μας θεωρούν αναλώσιμους, μας πουλάνε σε κάθε ευκαιρία, μας έκαναν και συνεχίζουν να μας κάνουν πειραματόζωα, μας υποτιμούν κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση και πολλά ακόμα. Αλλά παρόλα αυτά συνεχίζουν να εκλέγονται, διότι κάποιοι τους πιστεύουν ακόμα ή έχουν συμφέροντα. Αν θέλετε να σταματήσουν όλα αυτά, αν θέλετε να ακουστεί η φωνή σας και αν πραγματικά θέλετε να περάσει η Ελλάδα στα χέρια των Ελλήνων, ενωθείτε μαζί μας. Μπείτε στην ιστοσελίδα www.ellaspavlafirst.org, ενημερωθείτε, εγγραφείτε και δράστε μαζί μας. Σας περιμένουμε.